Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Όλο ένα πιο συχνά ακούμε τον όρο FinTech όταν έχουμε να κάνουμε με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτο για να μας εξηγήσει. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σας, Στέφα. Ουσιαστικά το FinTech είναι εκεί που η τεχνολογία συναντά τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των τραπεζικών εργασιών. Και αυτό που συμβαίνει και η απορία που δημιουργείται τώρα είναι κατά πόσο από την συνάντηση αυτή, δηλαδή των startups, των καινοτόμων εταιριών που μπαίνουν σε νέους τομείς και διαμορφώνουν υπηρεσίες και προϊόντα προς τους καταναλωτές πιο ολοκληρωμένα και πιο πρωτοποριακά, κατά πόσο λοιπόν η συνάντησή τους με τις τράπεζες θα δημιουργήσει μία συμμαχία ή ένα πόλεμο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν και ουσιαστικά είναι προδιαγραμμένη πορεία, γιατί δεν μπορούν βέβαια οι τράπεζες να πολεμήσουν την επόμενη μέρα, την εξέλιξη και την τεχνολογία. Συνεπώς αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει διεθνώς είναι να δημιουργούνται συμμαχίες και εσωτερικά των τραπεζών, να αναπτύσσουν ολόκληρους τομείς στο κομμάτι των FinTech, ούτως ώστε να σχηματίζουν και να δημιουργούν μόνοι τους αυτές τις εφαρμογές και την έρευνα σε αυτό το πεδίο. Και από την άλλη εξαγοράζουν ή συνεργάζονται με μικρές εταιρείες που ξεκινάνε τώρα αλλά έχουν το όραμα και τη δυναμική να προσφέρουν αυτή την καινοτομία που λέμε. Επομένως και για τον λόγο αυτό δημιουργούν τα λεγόμενα hackathons που βλέπουμε. Δηλαδή στην Ελλάδα όλες οι τράπεζες διοργανώνουν αυτούς τους διαγωνισμούς καινοτομίας ούτως ώστε να προσελκύσουν startups οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στις τράπεζες αυτό που τους λείπει, δηλαδή την τεχνολογία. Τι κάνουν όμως, δηλαδή ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν? Ουσιαστικά βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο εκτελούμε τις τραπεζικές μας εργασίες από το κινητό, από το tablet ή από τον υπολογιστή μας. Αυτό είναι μια τάση που αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και είναι λογικό. Έχουν σταματήσει πια οι τράπεζες να λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο ουσιαστικά. Πάω στο και σε πληρώνω. Αυτό ακριβώς, ναι. Στείνομαι, ουρές κτλ. Και ήδη οι τράπεζες δεν το θέλουν, αυξάνεται τα λειτουργικά κόστη. Οπότε η κατεύθυνση είναι αυτή. Αυτό που θα έρθουν να κάνουν αυτές οι εταιρείες είναι να δημιουργήσουν ένα από τα πράγματα εφαρμογές ενοποιημένες, δηλαδή και με την οδηγία PSD2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τίθεται σε εφαρμογή και ουσιαστικά απελευθερώνει την αγορά. Θα δημιουργούν λοιπόν μια εφαρμογή ενοποιημένη για όλες τις υπηρεσίες και τις τραπεζικές σχέσεις που έχουμε, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να συνδεόμαστε κάθε φορά στο mobile banking της κάθε τράπεζας. Θα μπορούμε μέσα από ένα application ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε όλους μας τους λογαριασμούς ανεξαρτήτως τράπεζας. Και αυτό φυσικά θα διευκολύνει πάρα πολύ το κοινό, γιατί γλιτώνεις και χρήμα και χρόνο. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα έχει και πολλές άλλες εφαρμογές τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια, όπως να γίνονται αυτόματες πληρωμές και με το Internet of Things αργότερα και όλα αυτά θα απελευθερωθούν πάρα πολύ, δηλαδή θα σταματήσει να είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο όσο είναι τώρα. Και όπως έχει επισημάνει και ο κύριος Μάργαρης που μίλησε πρόσφατα σε μια ημερίδα της Eurobank, ο οποίος είναι διεθνής αναλυτής και ειδικός σε θέματα FinTech, η είσοδος των FinTech στην αγορά ευνοεί το κοινό, ευνοεί τον καταναλωτή, γιατί πιέζει τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το κόστος προς τα κάτω. Δηλαδή, τη στιγμή που οι εταιρείες αυτές θα προσφέρουν πολύ φθηνά το προϊόν, επομένως θα πρέπει και οι τράπεζες να μειώσουν το κόστος. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργούν και αυτές τις συμμαχίες με τις εταιρείες FinTech και οι ίδιες οι τράπεζες για να προσαρμοστούν στην επόμενη μέρα.